Το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέτειναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω πως ένας αποτελεσματικός και μεταρρυθμισμένος ΟΗΕ θα καταφέρει να επιτρέψει στους ανθρώπους παντού, του σήμερα και του αύριο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους. Και με αυτή τη χαρακτηριστική δήλωση του Αντώνιο Κουντέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Mediterranean College στην online μερίδα που διοργανώνει το Κολέγιο σε συνεργασία με την ΑΜΚΕΙΕΣΗ. Ονομάζομαι Πολυδρομοπούλου Μάρθα και είμαι υπεύθυνη του Career Office και Employability Coordinator. Η διαδικτυακή εκδήλωση που παρακολουθείτε έρχεται να επισημοποιήσει τη νέα πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ του πρώτου ιδιωτικού αγγλόφωνου κολεγίου της Ελλάδος και της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΙΕΣΗΣ. Αυτή η συνεργασία προβλέπει τη συνδιοργάνωση δράσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών μας σχετικά με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ενίσχυση προσφοράς. Το Mediterranean College, με σεβασμό και πίστη στο κοινωνικό έργο και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις της ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ, δίνει στους φοιτητές του την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και ως εκ τούτου να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο σε αυτές. Παραμένοντας προσιλωμένο στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο κολέγιο της Ελλάδας στοχεύει στη σταδιακή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του, επενδύοντας σε σημαντικές δράσεις που συμβάλλουν στην αηφόρο ανάπτυξη. Η νέα στρατηγική συνεργασία του Mediterranean College με την ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ περιλαμβάνει, μέχρι το τέλος του χρόνου, τρεις σημαντικές δράσεις. Πρώτον, την αποψινή online ημερίδα, αλλά και τη δράση τοποθέτησης κάθε ανακύκλωσης ρουχισμού στα κάμπουσες του Κολεγίου, σε Αθήνα, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, Fabric Republic. Την εβδομάδα που μας πέρασε, σε συνεργασία με το Fabric Republic, τοποθετήσαμε στα τρία κάμπουσες του Κολεγίου, σε Αθήνα, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, από ένα κάδο ανακύκλωσης ρούχου του Fabric Republic. Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλους τους φοιτητές μας τα ρούχα που δεν χρειάζονται να τα αφήσουν σε αυτούς τους κάδους. Το Students Union του Κολεγίου θα αναλάβει τη διαδικασία συλλογής και αποστολής ρούχων στο φορέα. Μία δεύτερη δράση είναι τα challenges εθελοντισμού Connected with Study μέσω της πλατφόρμας Connect Your City της ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ. Και μία τρίτη δράση είναι το Christmas Bazaar με προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλωμένα υφάσματα σε συνεργασία φυσικά με το Fabric Republic. Οι συνεργάτες και οι εισηγητές της σημερινής μας ημερίδας θα σας ενημερώσουν εκτενέστερα για όλες τις προαναφερθείς δράσεις. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε εθελοντικές δράσεις της ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων του Κολεγίου και να εκδηλώσετε έξω το ενδιαφέρον σας. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας μέσα από το email students@medcollege.edu.gr. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω τους συνεργάτες μας. Σας παρουσιάζω λοιπόν, με τη σειρά που θα μιλήσουν, την Ηλέκτρα Σπύρου, κλινική κοινωνική λειτουργός στην ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ και επιστημονικά υπεύθυνη του προστατευόμενου διαμερίσματος Άγιος Κοσμάς στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Ποκράτη Ευσταθίου, υπεύθυνο συντονισμού του εθελοντικού προγράμματος Παρέμβαση στην Κοινότητα, την κυρία Χριστίνα Γεροθόδωρου, υπεύθυνη του εμπορικού τμήματος του Fabric Republic, και τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό διευθυντή της ΑΜΚΕΙΕΣΗΣ, κύριο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Για τους φοιτητές μας που μας παρακολουθούν, μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας μέσω του YouTube chat box, οι οποίες θα απαντηθούν μετά το πέρας των εισηγήσεων. Κυρία Σπύρου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους.
Και ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε. Μαζί θα πούμε κάποια πράγματα για την ΑΜΚΕΣ, ώστε να τη γνωρίσετε καλύτερα. Η ΑΜΚΕΣ, λοιπόν, ιδρύθηκε το 2005, κινούμενη στον χώρο της ψυχικής υγείας και στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Το 2006 δημιούργησε το πρώτο της οικοτροφείο στο φάσμα της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχιατρικές διαταραχές. Σε αυτό το σημείο και πριν συνεχίσω την παρουσίαση για την ΑΜΚΕΣ, θα ήθελα σε comment να μου γράψετε εσείς οι ίδιοι με μία λέξη, μία φράση, πολύ συνοπτικά, τι σημαίνει για εσάς ψυχική υγεία. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, η ΑΜΚΕΣ έχει δημιουργήσει 4 κλειστές δομές, 2 οικοτροφία και 2 προστατευμένα διαμερίσματα και μία ανοιχτή δομή, το Κέντρο Ημέρας Ίασης, καθώς και 2 προγράμματα κατοίκων παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ολιστική παρέμβαση στον τομέα της ψυχικής υγείας και τώρα θα αναλύσουμε μαζί πώς ουσιαστικά λειτουργεί αυτές οι ολιστικές παρεμβάσεις προς την πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Το πρώτο σκαλοπάτι ουσιαστικά για το κομμάτι της αποϊδρυματοποίησης των ψυχικά πασχόντων είναι τα οικοτροφεία μας. Είναι δομές υψίσης ασφαλείας, δυναμικότητας 15 ενήλικων ατόμων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι στέγαση, σύτηση, νοσηλευτική, ψυχολογική και προνοιακή υποστήριξη. Και στόχος είναι ουσιαστικά να υποστηριχθεί το κάθε άτομο προκειμένου να φτάσει στη μέγιστη δυνατότητα αυτονόμησης και λειτουργικότητας. Οι ειδικότητες που κατά κύριο λόγο απαρτίζουν τα οικοτροφεία είναι νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παθολόγοι, γενικών καθηκόντων, φροντιστές, εργοθεραπευτές. Τα οικοτροφεία λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και υπάρχουν 3 βάρδιες με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των ατόμων. Το επόμενο στάδιο, λοιπόν, από τα οικοτροφεία είναι τα προστατευμένα διαμερίσματα. Η δυναμικότητα των προστατευμένων διαμερισμάτων είναι μικρότερη, είναι 4 ή 6 ατόμων αντίστοιχα, με σκοπό τη συντήρηση και τη διατήρηση των δεξιοτήτων που έχουν ήδη κατακτήσει τα ενήλικα άτομα που διαμένουν σε αυτά, με απότερο σκοπό τη μετάβασή τους και την ένταξή τους στην κοινότητα. Η κοινότητα, λοιπόν, είναι το τρίτο βήμα από ιδρυματοποίησης και επανένταξης, κάτι το οποίο, βέβαια, πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται για διάφορους συμπεριφορικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους. Παρόλα αυτά, η επίτευξη αυτού του στόχου έρχεται και ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο από ιδρυματοποίησης. Έχοντας, λοιπόν, πλέον μιλώντας πλέον για το κομμάτι της κοινότητας και πώς μπορούν αυτά τα άτομα να συμπεριληφθούν σε αυτή, έρχονται τα κέντρα ημέρας και το κέντρο ημέρας της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ, όπου ουσιαστικά υποστηρίζει το άτομο σε αυτό του το βήμα. Δηλαδή, άτομα με νοητική υστέρηση ή συνοδές ψυχιατρικές διαταραχές, διαμένοντας πλέον στην κοινότητα, είτε σε υποστηριζόμενες δομές, είτε ακόμα και σε δικό τους αυτόνομο σπίτι, μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κέντρα ημέρας, προκειμένου να υπάρχει μία υποστήριξη στην καθημερινότητα, αλλά και στις δεξιότητες που ήδη έχουν κατακτήσει. Τα κέντρα ημέρας, κατά κύριο λόγο, έχουν θεραπευτικές και ψυχαγωγικές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο του κέντρου ημέρας υπάρχουν συνοδευτικά 2 υπηρεσίες κατοίκων που υποστηρίζουν αυτό το σκοπό. Το ένα πρόγραμμα αφορά καθαρά κατοίκων παρέμβαση και υπηρεσίες σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Οι ειδικότητες που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες είναι ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και νοσηλευτής. Και ο βασικός σκοπός είναι αποφυγή
του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή άτομα που διαβιούν στην κοινότητα να κάνουν επαναλαμβανόμενες νοσηλίες σε ψυχιατρικές κλινικές και ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, αυτή η ομάδα κατοίκων, έχοντας την συνεργασία με τα άτομα αυτά, προλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις και κινούνται είτε παραπέμποντας είτε υποστηρίζοντας η ίδια η ομάδα τις ανάγκες των ωφελουμένων. Έχοντας λοιπόν πλαισιώσει σε όλο το φάσμα την πληθυσμιακή ομάδα των ψυχικά πασχόντων, έρχεται πλέον το νεότερό μας πρόγραμμα, αυτό της παρέμβασης στην κοινότητα, που είναι στο γενικό πληθυσμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε άτομα τα οποία πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές, αλλά εντάσσονται μέσα και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες προς υποστήριξη. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει και αυτό το μοτίβο του γενικού πληθυσμού, με αυτόν τον τρόπο πλαισιώνεται το άτομο, ο πολίτης, από κάθε είδους υπηρεσία ή υποστήριξη, είτε στην ολοκλήρωση διαδικασιών που τον αφορούν, είτε ακόμα και στην καθοδήγηση ώστε να τις ολοκληρώσει μόνος του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, και συγκεκριμένα για το νεότερο μας πρόγραμμα που είναι παρέμβαση στην κοινότητα στον γενικό πληθυσμό, θα μας μιλήσω ο Ιπποκράτης Ευσταθίου, ο οποίος είναι συντονιστής του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για τη σύσταση και αρχικά από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και το Mediterranean College που μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε αλλά και να μας γνωρίσουν οι φοιτητές τους. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη συνεργασία. Και για να προχωρήσω στην παρουσίαση του προγράμματος, θα προχωρήσω στο κομμάτι της παρουσίασης μέσω screen sharing, οπότε θα μου δώσετε ένα λεπτάκι. Πολύ ωραία. Προχωρώντας στην παρουσίαση του προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα, όπως πολύ σωστά προανέφερε και η συνάδελφος Λέκτρα Σπύρου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πράγματι νεοσύστατο. Συγκεκριμένα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2020 και ο βασικός σκοπός της επιδίωξης του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούσε και αφορά την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ομάδων αθέατων στην κοινωνία, ανθρώπων οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είχαν κάποια επαφή είτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε με τα κέντρα ψυχικής υγείας, είτε με το κοινωνικό φάσμα των υπηρεσιών της κοινότητας. Οπότε και θα έλεγα ότι δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή ούτως ή άλλως στα πλαίσια της υποστήριξής τους από το κομμάτι του κοινωνικού φάσματος. Συνεπώς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήρθε για να προσπαθήσει να επιδιώξει να καλύψει αυτές τις ανάγκες με την έλευση του COVID, της πανδημίας, η οποία θα έλεγα ότι δυσχέραν ιδιαίτερα τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Θα προχωρήσω σε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος, το οποίο, όπως προανέφερα, η δημιουργία αυτού αναδύθηκε μέσα από την περίοδο της πανδημίας και έχοντας το επιστημονικό προσωπικό της AMKASIS του φορέα ανάλογη εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος της παρέμβασης στην κοινότητα, έτσι ακριβώς προχώρησε, θα έλεγα, σε μια πολύ πολύ δειλά εκκίνηση του προγράμματος το Μάρτιο του 2020, υποστηρίζοντας κατά βάση ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό, μεταξύ των οποίων ατόμων της τρίτης ηλικίας, ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν δίνονται χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, και άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι δεν δίνονται να μετακινηθούν με ευκολία, οπότε και αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, αλλά και ψυχολογικές σαφώς. Ψυχολογικές που είχαν να κάνουν με το κομμάτι της μοναξιάς, της κατατονίας, της έκπτωσης της γενικότερης λειτουργικότητας και αντίστοιχα τεχνικές που είχαν να κάνουν πολύ με υλικές ανάγκες, οι οποίες αφορούσαν κατά βάση την αγορά τροφίμων, την υποστήριξη τεχνολογικά θέματα και άλλα επιμέρους ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα-πρώτα με την ανάγκη, με το πώς ακριβώς δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ανάγκη. Η AMKASIS, ο φορέας AMKASIS, ο οποίος ευθυγραμμισμένος με το αίσθημα της ευθύνης σε ό,τι αφορά την έλευση της πανδημίας, μέσα από την Ομοσπονδία Αργό, την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας, συνείσφερε και συνετέλεσε, όπως συνεχίζει κιόλας να συμμετέχει, στην γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10,
306. Η συγκεκριμένη γραμμή έχει πανελλαδική εμβέλεια και στοχεύει στην παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής στήριξης σε άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις του COVID. Έτσι, οι συνάδελφοι επιστήμονες ΣΑΜ και ΙΑΣΙΣ μέσα από τα τηλεφωνήματα τα οποία είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, θα έλεγα ότι μέσα από μια εκτενή έρευνα έβγαλαν κάποια, εξήγαγαν κάποια αποτελέσματα, τα οποία θα έλεγα ότι μέσα από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αναδύθηκε ένα κύριο αίτημα. Το κύριο αυτό αίτημα δεν ήταν κανένα άλλο παρά το κομμάτι της μοναξιάς, της ενδυνάμωσης μέσω της επικοινωνίας των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον, ατόμων που σε κύρια βάση, σε καθημερινή βάση θα έλεγα, δεν είχαν ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και ως εκ τούτου, το αίτημα για την επικοινωνία, για μια πολύ απλή κουβέντα, ήταν ένα πολύ πολύ βασικό αίτημα για τους ίδιους, κάτι το οποίο επιδίωκαν σε κάθε τηλεφώνημά τους στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Συνεπώς, αυτό που είδαμε από την πλευρά μας ήταν ότι οι πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες μας απίθυναν κυρίως αυτό το αίτημα σε μεγάλο βαθμό ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ήταν και επίσης άτομα και με αναπηρίες, όπως επίσης και άλλα άτομα. Ωστόσο, δεδομένου αυτού, εστιάζουμε στις δύο αυτές πληθυσμιακές ομάδες. Ας περάσουμε στις υπηρεσίες οι οποίες έχει την δυνατότητα να παρέχει το πρόγραμμα. Μέσω της υπηρεσίας, λοιπόν, και με βασικό άξονα τους εθελοντές του Δίκτυου Κέντρο Νέων Connect Your City, για το οποίο θα έχει την ευκαιρία ο συνάδελφος Γιάννης Χατζηγεωργίου να μας μιλήσει εκτενέστερα σε λίγο, το πρόγραμμα της παρέμβασης στην κοινότητα έχει την ευκαιρία να εντοπίζει τις ανάγκες των ανθρώπων μέσω της συγκεκριμένης γραμμής ή μέσα από δήμους που συνεργαζόμαστε. Παράλληλα, πραγματοποιείται ένα σχέδιο δράσης, ένα πλάνο δράσης για την βοήθεια και την υποστήριξη των ατόμων, το οποίο στοχεύει, προσβλέπει στη φροντίδα των ίδιων, των ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Γίνεται ένας συντονισμός μέσα από μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν τη δικιά τους πλευρά, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη. Θα έλεγα ότι οι εθελοντές μας είναι εθελοντές ανεξαρτήτου ειδικότητας, κατά βάση ωστόσο είναι ψυχολογική και κοινωνική λειτουργή, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι απλά είδαν το πρόγραμμα και θέλουν να προσφέρουν τη δικιά τους πλευρά. Και έτσι δίνουν το δικό τους στίγμα στις επιπτώσεις που επέφερε ο COVID, αλλά και στην καταπολέμηση της μοναξιάς. Έτσι, επιδεικνύοντας πραγματική αλληλεγγύη, έχουμε την ευκαιρία μέσω των εθελοντών μας να παρέχουμε ένα φάσμα, μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η παροχή του ρουχισμού, η οποία παραδίδεται μέσω του Vamber Republic. Η Χριστίνα Γεροθόδου θα μας μιλήσει περισσότερο σχετικά με αυτό στην πορεία. Πάμε λίγο όμως στο πώς ακριβώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Και εδώ θα μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της μεθοδολογίας, αρκετά συνοπτικά. Όπως προανέφερα, το κύριο κομμάτι, η κύρια μερίδα των παραπομπών μας προέρχεται από τη γραμμή 1306. Έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε με αρκετές κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και άλλα νομικά, αλλά και φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι λίγες φορές που για ανθρώπους της κοινότητας μας έχουν απευθυνθεί στην υπηρεσία μας άτομα τα οποία τους γνώρισαν ως γείτονες, ως συγγενείς, ως ανθρώπους οποίους ήξεραν ότι είχαν ανάγκη και χρειαζόντουσαν μια υποστήριξη. Αυτό που κάνουμε από την πλευρά μας είναι να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να τους ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα, να γίνει μια πρώτη διάγνωση αναγκών από την κοινωνική λειτουργία του προγράμματος και να προγραμματίσουμε την πρώτη επίσκεψη. Οι υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα είναι η σύντηση, ο ρουχισμός μέσα από το Fabric Republic. Επίσης, αρκετοί εθελοντές μας συνοδεύουν υποστηρικτικά ωφελούμενους να πάνε σε μια κοινωνική υπηρεσία ή μια υπηρεσία υγείας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να εξοφλούμε τους λογαριασμούς, όπου υπάρχει η δυσκολία μετακίνησης των ανθρώπων. Και φυσικά, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η οποία καθοδηγείται μέσα από το επιστημονικό προσωπικό της ΣΑΜ και ΙΑΣΙΣ, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σαφώς όμως και μέσα από εθελοντές της ίδιας ειδικότητας που έχουν την ευκαιρία να διατελέσουν βάζοντας το δικό τους λιθαράκι μέσα από το πρόγραμμα.
Τέλος, όπως προανέφερα, το πιο κύριο αίτημα, αυτό της συντροφιάς και της παρέας, όπου εθελοντές του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να αφιερώσουν 1 με 2 ώρες μέσα στην εβδομάδα για να επισκεφτούν και να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, κάνοντας μια απλή κουβέντα και επικοινωνώντας για την ανάγκη των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι δημιουργείται μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ των εθελοντών και των ωφελούμενων της υπηρεσίας, μια αμφίδρομη σχέση, η οποία θα έλεγα ότι έχει μια ιδιαίτερη επιβράβευση και από τους δύο. Και ο ίδιος ωφελούμενος παίρνει την επικοινωνία και τα εφόδια μέσα από τη σχέση του και την επικοινωνία του με τον εθελοντή, αλλά και ο ίδιος ο νέος, μέσα από μια διαγενειακή επικοινωνία και επαφή, επίσης θα έλεγα ότι δέχεται τα ωφέλη της σχέσης. Έχουμε την ευκαιρία μέσα από την παρέμβαση στην κοινότητα όχι μόνο να ενεργοποιείται οι εθελοντές του προγράμματος, αλλά και να επιβραβεύονται μέσα από αυτό. Ένα σύστημα, θα έλεγα, ένα πρόγραμμα και μια πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα μέσα από το δίκτυο του Connect Your City και για το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία μέσω του συναδέλφου του Γιάννη Χατζηγεωργίου, ηθοποιού και τραγουδιστή, να μας πει περισσότερα σχετικά με το δίκτυο Κέντρο Νέων και την εφαρμογή που φιλοξενεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ποκράτη, για την εισαγωγή. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στην παρέα σας. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα ως εθελοντής στην ΑΜΚΙΑΙΕΣ. Ξεκίνησα με το Connect, έμαθα την ομάδα μέσα από εκεί και χαίρομαι που μέσα από αυτή την συνεργασία είμαι και είμαι κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά και ένα κομμάτι πλέον και του Mediterranean και της ομάδας αυτής που είναι υπέροχη και κάνουν φοβερή δουλειά στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Αρχικά, όπως είπε και ο Ποκράτης, όντως το Connect Your City προσφέρει πάρα πολλά και αυτό το κάνει καθημερινά. Ουσιαστικά, τι είναι το Connect Your City? Το Connect Your City είναι ένα δίκτυο νέων ανθρώπων από ηλικίες από 16 έως 30 ετών, που μέσα λοιπόν από τα δίκτυα αυτά που έχει δημιουργήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να καλύψει τους νέους να είναι ενεργοί πολίτες. Έτσι λοιπόν, θα σας μοιραστώ έτσι μια εμπειρία μου από το Collective City, που ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ξεκίνησα το 2019 μαζί τους, δημιουργώντας ένα μεγάλο φεστιβάλ, το μεγαλύτερο φεστιβάλ που έχει γίνει, τουλάχιστον αυτό που έχω δει, τουλάχιστον έχει γίνει στην Ελλάδα για την κοινωνία των πολιτών, στην πλατεία του Συντάγματος, με 150 φορείς που συμμετείχαν σε αυτό, και ήταν το Connected We Stand. Αυτή η ομάδα μου έχει δείξει από την αρχή της γέννησής της και από την αρχή της συνεργασίας μας ότι απευθύνεται σε νέους και θέλει πάρα πολύ να καινοτομεί. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε 21 Σεπτεμβρίου την Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης στην Πλατεία Συντάγματος, ένα φεστιβάλ το οποίο κατάφερε και με το Fabric Republic που θα σας μιλήσει μετέπειτα και η Χριστίνα Γεροθόδωρου γι' αυτό, να μαζέψουμε 30.000 είδη ρουχισμού και σχολικά είδη και να τα δώσουμε σε θύματα πολέμου. Αυτό ήταν μια απίστευτη πρωτοβουλία. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που συμμετείχα στο stage. Αφιλοκαιρετούσαμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φίλους που φέραμε όλοι μαζί και καταφέραμε και στεγάσαμε μια τόσο όμορφη σκέψη και ήταν μια αφετηρία όλο αυτό, γιατί το Connect We Stand συνέχισε. Βέβαια, στα πλαίσια λοιπόν του COVID υπήρχαν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα στον συνοστισμό και στο να μαζέψουμε κόσμο σε μια πλατεία. Δεν το θέλαμε. Και γι' αυτό λοιπόν το Connect We Stand έγινε digital. Έγινε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, πέρσι καταφέραμε και κάναμε μέσω της εφαρμογής μας. Θα σου πω ακριβώς την αυτή εφαρμογή του Connect Your City, την οποία τη λάτρεψα, την έχω στο κινητό μου. Έχω 19.000 πόντους, δεν με περνάει κανείς. Βασικά, όχι με περνάνε αρκετοί, αλλά τέλος πάντων θα καταφέρω ακόμα περισσότερους στο επόμενο διάστημα. Μέσα λοιπόν από την εφαρμογή μας καταφέραμε και πετύχαμε πέρσι σε 15 ημέρες πάνω από 12.000 πράξεις δράσης εθελοντικές μέσα στην εφαρμογή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν απίστευτο. Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό και πάρα πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν σε αυτό και ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Είπα για το Connect Kyrgyzstan ότι είναι ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ ουσιαστικά για το Active Citizen, για το πώς ένας πολίτης γίνεται ενεργός. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχετε σε αυτό. Και φέτος, λοιπόν, αποφασίσαμε να το κάνουμε. Και να το κάνουμε digital ξανά. Και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό. Πώς μπορεί να συμμετέχει? Υπάρχει λοιπόν το application μας, το Connect Your City, ένα φοβερό application το οποίο σου δείχνει εθελοντικές δράσεις στη γειτονιά σου. Το κατεβάζεις, είναι απολύτως δωρεάν. Συμμετέχεις αυτές, ανταμείβεσαι με πόντους και κερδίζεις δώρα. Δώρα, όταν λέω δώρα, πραγματικά δώρα, όπως μπορεί να είναι ταξίδια, όπως να πέρσι δίναμε από drone. Αλλά το μεγάλο μας δώρο και που μας έκανε τη χαρά και τιμή να μας προσφέρει το Mediterranean College είναι μια μεγάλη υποτροφία αξίας 30.000 ευρώ πέρσι. Έτσι λοιπόν το Mediterranean College συνεχίζει. Καταλαβαίνω ότι είσαστε φοιτητές του Mediterranean College και μου πείτε πώς σας ενδιαφέρει τώρα μια υποτροφία. Δεν κοιτάζουμε όμως μόνο τους φοιτητές, κοιτάζουμε και φίλους σας γνωστούς, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να πλησιώσουν αυτή την εφαρμογή και να μπορέσουμε να κάνουμε τον εθελοντισμό παιχνίδι, αλλά όταν λέω παιχνίδι, να είναι ένα ενεργό παιχνίδι, το οποίο να έχει και σοβαρότητα και το φαν κομμάτι. Γιατί αυτό και λίγο μας είπε, η αλήθεια είναι, στην κοινωνία των πολιτών και στην κοινωνία των, στην πολιτεία των φορέων. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε με το Mediterranean College ένα challenge το οποίο λέγεται Connected Mustad. Αυτό λοιπόν το challenge είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους σας, σε όλους τους ανθρώπους που θα θέλανε να εκλάβουν μια πλήρη υποτροφία. Τα στάδια είναι πάρα πολύ απλά, είναι 3 τα challenges, τα οποία θα τα βρείτε μέσα στην εφαρμογή Connect Your City και θα μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να θα μπορούν οι φίλοι σας να συμμετάσχουν και να καταφέρουν να φτάσουν τους 100 πρώτους που θα μπουν στην κλήρωση για να πάρουν αυτή τη μεγάλη υποτροφία. Αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, μέσα στα 3 challenges υπάρχει και ένα εξαιρετικό challenge του Fabric Republic, το οποίο οι κάδοι του φιλοξενούνται και στις 3 σχολές. Εκεί πέρα λοιπόν αυτό το challenge έχει ως εξής. Ρούχα που δεν τα θέλετε, που δεν σας χρειάζονται πλέον, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στους κάδους του Fabric Republic, γιατί θα σας εξηγήσει το γιατί η Χριστίνα Γεροθόδωρου και το τι σημαίνει Fabric Republic, αλλά τοποθετώντας τα και βγάζοντας τα μια φωτογραφία, ανεβάζοντας τα hashtag και κάνοντας mention τα απαραίτητα που θα τα βρείτε και στην εφαρμογή, μπορείτε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να βοηθήσετε και το Fabric Republic, να κερδίσετε πόντους και να τα μιμηθείτε με διάφορα δώρα. Αυτά ήθελα να πω εγώ και στη συνέχεια έχουμε την Χριστίνα Γεροθόδωρου που θα σας μιλήσει για το Fabric Republic. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Χριστίνα Γεροθόδωρου, είμαι υπεύθυνη εμπορικού τμήματος για το Fabric Republic. Να πω και εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαστε σήμερα όλοι εδώ και παρευρισκόμαστε. Είναι τεράστια η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας. Και είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε και με τον τρόπο για τις δράσεις που κάνουμε και που έχουμε σήμερα όλους εσάς που μας βλέπετε. Εγώ θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα Fabric Republic, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος οχισμού στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει 250 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν ρούχα που δεν τα έχουν ανάγκη πια. Τώρα, εμείς στο Fabric Republic παίρνουμε τα ρούχα που βρίσκονται στα σημεία συλλογής μας και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης, το οποίο έχει να κάνει ως εξής. Συλλέγουμε τα ρούχα, μετά τα διαλέγουμε, δηλαδή κατηγορικούμε ποια ρούχα είναι προς όφελος των ανθρώπων που μπορούν να το βάλουμε ξανά και ποια όχι. Έπειτα τα καθαρίζουμε, τα απολυμμένουμε, τα κατηγορικούμε επίσης σε φύλο, ηλικία, νούμερο και εποχή και έπειτα αποθηκεύονται. Τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με πάνω από 80 κοινοφελείς φορείς και δήμους, οι οποίοι μας στέλνουν ένα αίτημα που χρειάζονται και από εκεί και πέρα εμείς τους φτιάχνουμε αυτό το αίτημα σε παραγγελία και πηγαίνουμε στα άτομα που το έχουν ανάγκη. Τώρα, εγώ θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ένα βιντεάκι το οποίο εξηγεί πολύ συνοπτικά και όλα στην όλη δράση που κάνουμε. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι. Ελπίζω να έχω ήχο.
Δεν ακούμε. Δεν έχει ήχο, Μισό λεπτάκι, τεχνικές δυσκολίες. Ίσως πρέπει να ξαναπατήσω share. Share sound, φυσικά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Fab. Τώρα έχουμε. Εγώ είμαι η Χριστίνα και εδώ θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση των ρούχων, τη βιώσιμη μόδα, το upcycling. Θα κάνουμε DIY κατασκευές από υφάσματα, θα πάρουμε fashion tips από έμπειρους σχεδιαστές και πολλά πολλά ακόμη. Πάμε. Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Fabric Republic. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, κάντε όλοι τώρα subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε κανένα άλλο βίντεο που έρχεται και θα είναι πολλά, σας το λέω. Και follow σε όλα μας τα social media που θα πέσουν κάπου εδώ. Το Fabric Republic ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 ως ένα μέσο παροχής καθαρού ρουχισμού προς τον συνάνθρωπο. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα διαχείρισης πλεονάσματος ρουχισμού στην Ελλάδα. Παρατηρώντας ουσιαστικά την αδυναμία σε καθαρό ρουχισμό από άλλους κοινοφελείς φορείς, το Fabric Republic δημιούργησε στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί τα εξής βήματα: συλλογή πλεονάσματος ρουχισμού, διαλογή, καθαρισμός και απολύμανση, κατηγοριοποίηση, συσκευασία και αποθήκευση, διανομή προς κοινοφελείς οργανισμούς, προώθηση στην ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των ρούχων στο πλαίσιο του upcycling. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 70 φορείς, όπως ο Κανά και Θεά, γιατροί του κόσμου, κοινωνικά παντοπολία, όπου έπειτα από έτοιμά τους, τους στέλνουμε τα ρούχα που χρειάζονται, στην ποσότητα που τα θέλουν και από εκεί πηγαίνουν στα άτομα που το έχουν ανάγκη. Επίσης, μέρος των εσόδων μας πηγαίνει για νέες θέσεις εργασίας σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο Fabric Republic η φιλοσοφία μας είναι για μια zero waste πραγματικότητα. Επομένως, όταν λαμβάνουμε ένα ρούχο το οποίο μπορεί να είναι φθαρμένο, τρίπιο, καμένο ή σκοροφαγωμένο, υπάρχουν τρεις πιθανές πορείες τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει. Πρώτον, αν δούμε ότι ένα ρούχο παύλα ύφασμα σώζεται και μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό, προχωράμε στη διαδικασία του upcycling. Δηλαδή, δημιουργούμε καινούργια προϊόντα μέσα από ένα παλιό ρούχο ή ύφασμα. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι από κασετίνες μέχρι μπρελόκ, νεσεσέρ ή ακόμα και ρούχα. Όλα τα προϊόντα μας διαδίδεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο www.fabricrepublic.store. Η δεύτερη πιθανή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ένα ρούχο είναι το γέμισμα, παύλα stuffing. Αυτό τι σημαίνει? Όταν έχουμε λοιπόν μια κατασκευή, ένα προϊόν το οποίο απαιτεί γέμιση, όπως είναι ένα μπρελόκ, ένα παιχνίδι, δεν χρησιμοποιούμε κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιούμε τα ρετάλια υφασμάτων που έχουμε ήδη αξιοποιήσει. Η τρίτη πιθανή πορεία ενός ρούχου είναι η ανακύκλωση. Αυτό αποφασίζεται στο στάδιο της διαλογής, όπου εκεί βλέπουμε ότι αν ένα ρούχο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με τους παραπάνω τρόπους, το δίνουμε στην ανακύκλωση. Υπάρχουν πάνω από 60 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εάν ενδιαφέρεστε να δωρήσετε ρούχα, συνιστώ να πάτε τώρα στο www.fabricrepublic.gr, να πατήσετε «Θέλω να προσφέρω ρούχα» και εκεί θα βρείτε όλα τα σημεία συλλογής που μπορούν να εξυπηρετούν εσάς. Ο οργανισμός μας βιοπορίζεται από δωρεές ιδιωτών, καθώς επίσης και από τα έσοδα των πωλήσεών μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανισμός στα 3 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει τα εξής: δημιουργία 140 σημείων συλλογής πλεονάζοντος ρουχισμού στην Ελλάδα, σε σημεία όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα καταστήματα του ομίλου Inditex. Συνεργασία με πάνω από 70 κοινοφελείς φορείς, ανάμεσά τους ο Δήμος Αθηναίων, η Καρίτας, ο Ερυθρός Σταυρός και οι Γιατροί του Κόσμου. Προσφορά 140 τόνων ρουχισμού σε περισσότερους από 160.000 ευάλωτους συμπολίτες μας. Παροχή θέσεων εργασίας σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες σε αναλογία 1:3. 2 εκατομμύρια χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μοικείο της χρονιάς στην κατηγορία περιβάλλον από Hellenic Responsible Business Awards 2019. Φυσικά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν πραγματικότητα χωρίς τη δική σας αγάπη και υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μας βίντεο. Εμείς ωστόσο δεν θα καθούμε, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Αλλά μέχρι τότε, be safe. Φιλιά πολλά!
Κάπου εδώ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το βιντεάκι μας. Νομίζω ότι έχει καλύψει σαν βασική ιδέα το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε στο Fabric Republic. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ καινοτόμο project, όχι μόνο επειδή έχει να κάνει με κοινωνικό αντίκτυπο, δηλαδή δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που βοηθάμε, προσφέροντας τους ρούχα, γιατί σκεφτείτε ότι πριν δημιουργηθεί αυτό το project, αφήναμε κάποια ρούχα που δεν θέλαμε, είτε σε φίλους, οικογένειες, είτε στην εκκλησία που πηγαίνουν πάρα πολύ μέχρι τώρα, αλλά δεν σκέφτηκε κανένας, συγγνώμη, ποιος θα κάνει τη διαλογή σε αυτά τα ρούχα. Δεν σκέφτεται κανένας ποιος θα δώσει αυτό το ρούχο στον συνάνθρωπό μας με αξιοπρέπεια, να είναι καθαρό, να είναι στο νούμερο που χρειάζεται. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς ως Fabric Republic και επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ το περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει το πρόγραμμα και είναι και ο λόγος που το κάνει και τόσο ξεχωριστό, γιατί πρόκειται για ένα zero waste πρόγραμμα, δεν πετάμε τίποτα, αξιοποιούνται τα πάντα, ακόμα και τα ρετάλια, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε ως staffing, όπως είδατε και στο βίντεο. Οπότε πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης πλεονάστος ρουχισμού που έχει και κοινωνικό αλλά και σημαντικά περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Λέω περιβαλλοντικό αντίκτυπο γιατί επίσης πολλοί δεν γνωρίζουν πόσο κακό είναι το ρούχο στο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία της μόδας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μολυσματική βιομηχανία στην Ελλάδα. Είναι σοκαριστικό δυστυχώς. Αλλά πάλι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε. Και μέσα από το πρόγραμμα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τόσο ενημέρωση στη συλλογή ρουχισμού για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα που το χρειάζονται, αλλά και ενημέρωση γύρω από τον αντίκτυπο που έχει ένα ρούχο με το να το πετάξεις, με το να το αφήσεις στον δρόμο, με το να μην το αξιοποιήσεις με έναν άλλον τρόπο. Αυτά από μένα, δεν θέλω να σας κουράζω περαιτέρω. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει και κενό τώρα για ερωτήσεις. Θα δώσω πάλι το λόγο στην αγαπητή Μάρθα. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό που δεν ανέφερα είναι ότι πλέον όλοι εσείς οι φοιτητές του κολεγίου μπορείτε σε όλα τα campuses να βρείτε τον κάδο του Fabric Republic. Είναι και ο βασικός λόγος που γίνεται σήμερα αυτή η μερίδα. Είναι για να συνημερώσουμε για αυτή τη νέα συνεργασία, για αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε εξελίξει με το Mediterranean College. Από την προηγούμενη εβδομάδα και όλες έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι στα σημεία αυτά των campuses, στην Αθήνα, στη Γλυφάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βρείτε τους κάδους αυτούς, να αφήσετε ρούχα που δεν χρειάζεστε πια και το Students Union του κολεγίου, το εκάστοτε campus, θα αναλάβει την διαχείριση του να τα φέρει σε εμάς και εμείς θα τα πάμε στα άτομα που το χρειάζονται, που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Mediterranean College για αυτή την ενέργεια που έκανε και βοηθάει πάρα πολύ στο να επεκταθεί όλο αυτό και να βοηθάμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Οπότε τώρα δίνω το λόγο στη Μάρθα. Από μένα, γεια σας. Μάρθα μου, μπορείς να συνεχίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εισηγήσεις σας. Σας ευχαριστούμε όλους. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, η οποία θα έχει όντως πολλά επίπεδα. Γνωρίζουμε και τιμούμε πάρα πολύ το έργο της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ, γι' αυτό και είμαστε περήφανοι που είμαστε συνεργάτες στα projects, τα πολλά που έχετε και τα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να σας προβάλλω. Ας ξεκινήσουμε με μία έτσι πολύ μικρή επανάληψη. Λιγάκι για το Connect We Stand που αναφέραμε πριν, το οποίο αφορά και φίλους φοιτητών μας σχετικά με το challenge που ανέφερε ο Γιάννης, ο Χατζηγεωργίου. Αν θα μπορούσε να μας το πει πολύ πολύ περιληπτικά, πάλι, γιατί μας είπε κάποια πραγματάκια. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Μάρθα. Βεβαίως θα μπορούσα να πω έτσι αναλυτικά λίγο, βασικά περιληπτικά λίγο το challenge. Λέγεται Connected with Stati. Είναι αυτό το challenge που υπάρχει στην εφαρμογή Connect Your City. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας, όπως είπα, και είναι για όλα τα κινητά, και Android και iPhone. Ουσιαστικά είναι να πάρουμε μέρος σε ένα τριπλό challenge στην Mediterranean College, στο πλαίσιο του Connected with Stand Digital Festival 2. Ουσιαστικά εμείς και πέρσι και φέτος κάνουμε μια κουμπί με την Αντωνέλα, τον Γιάννη Δουπικό και πολλούς άλλους καλλιτέχνες, την οποία την κάνουμε 30 το δεκάτου και φέτος θα την κάνουμε. Ουσιαστικά αυτή η εκπομπή θα έχει τον μεγάλο νικητή και τα σχετικά και θα φιλοξενήσει το μεγάλο φεστιβάλ μας, το Connected We Stand Digital Festival. Εξασφαλίζουμε λοιπόν... εξασφαλίζουμε
επιδότηση σε προγράμματα σπουδών και ζητάμε τον κόσμο να μπει στην κλήρωση για μια πλήρης υποτροφία σε πρόγραμμα της επιλογής του. Πώς γίνεται αυτό? Συμπληρώστε, αυτό ουσιαστικά είναι για, όχι για τους σπουδαστές, για όλους τους υπόλοιπους που είπαμε, που είναι να συμπληρώσουν τα στοιχεία της φόρμας για τη συμμετοχή που ακολουθεί, μόλις εξασφάλισαν με αυτόν τον τρόπο 50% επιδότηση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης. Συγγνώμη γιατί τα διαβάζω παράλληλα, γιατί δεν τα θυμάμαι, το λέω, έχω πολλά και θα σου πω και μετά τι κάνουμε, πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Ουσιαστικά να γίνει εθελοντής μέσα από την εφαρμογή και να κάνει όσες περισσότερες δράσεις μπορεί, γιατί όσες περισσότερες δράσεις μπορεί μαζεύει την περίοδο Χριστουγέννων που θα γίνουν τα πολλά τα challenges, μαζεύει πόντους και τα μήπεδε με δώρα, και μετά να ανακυκλώσει και ρούχα επίσης του Fabric Republic, τα οποία θα μπορεί να τα βάλει στα σημεία συλλογή του Mediterranean College και να κάνει τα mention παπάκι Mediterranean College, παπάκι Connect Your City και να κάνει δύο tag φίλους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτά τα τρία challenge και συμπληρώνοντας έτσι το να φτάσει στους 100 πρώτους της μεγάλης μας λίστας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει την κλήρωση που θα γίνει στους The Connectians, για να μπορέσει τέλος πάντων να κερδίσει αυτή την πλήρη υποτροφία. Αυτό είναι τώρα εν ολίγης αυτό το challenge και από το Connected We Study. Το ακούτε περίπλοκο, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκο. Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή και να τα μάθετε όλα και να τα γνωρίσετε. Connect Your City λέγεται εφαρμογή, είναι δωρεάν. Πέρα από αυτό λοιπόν, εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτό το Σάββατο και την Κυριακή διοργανώνουμε ένα τηλεμαραθώνιο για την Βόρεια Εύβοια ως ίασης με την Ομοσπονδία Αργό και την εταιρεία News, και ο τίτλος είναι «Η λύση είσαι εσύ». Είναι 30 ώρες, 30 καλλιτέχνες, εξαίρετοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε αυτό, όπως η Ονειράμα, όπως η Τωρέτα Παπαδημητρίου, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας, όπως ο Δήμος ο Αθανασιάδης, όπως ο Μύρωνας Στρατής, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πάρα πάρα πολύ ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στα social media μας, Connect Your City και Fabric Republic. Αυτά ήθελα να πω εγώ, τα λίγα. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που έλεγε η Γιάννη. Συγγνώμη τώρα, Γιάννη, διάδεισε. Είναι ότι το challenge δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Θα είναι διαθέσιμο από την επόμενη εβδομάδα στην εφαρμογή Connect Your City, το Connect Your Study. Και επίσης ότι πέρσι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι γιατί έχει και ένα στόχο. Για παράδειγμα, ο περσινός στόχος ήταν 15.000 δράσεις εθελοντισμού σε 15 ημέρες. Έτσι και φέτος θα υπάρξει ένας αντίστοιχος στόχος. Πέρσι το στόχο αυτό τον περάσαμε κιόλας, δηλαδή κάνουμε παραπάνω από 15.000 δράσεις εθελοντισμού. Ευελπιστούμε και φέτος να γίνει κάτι αντίστοιχο. Παιδιά, ανταγωνιστείτε, έτσι, αυτό θέλουμε, να ανταγωνιστείτε μεταξύ σας. Δεν θέλουμε, τώρα, εντάξει, ωραία τα λέμε όλα στερεοτυπικά, αλλά αλήθεια είναι, είμαστε φοιτητές, βγάζει το έργο μας, θέλουμε να κάνουμε challenge, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, και οπότε το κατεβάζουμε το application, το τρέχουμε όσο μπορούμε, κάνουμε διάφορες δράσεις, πράξεις εθελοντικές, που είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, και σκεφτείτε να κάνετε ομάδες τώρα, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να το κατεβάσουμε μόνο, μπορούμε να το κατεβάσουμε όλοι μαζί και να γράψουμε μια ομάδα, η κόκκινη ομάδα, ας πούμε, μια διπλή ομάδα, δεν ξέρω πώς θα ονομάσετε την κάθε ομάδα, και να παίξετε μεταξύ σας και να γίνει ένας χαμούλης και να δούμε ποια ομάδα τελικά μας βρίσκει περισσότερους πόντους σε αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ αποχωρώ. Να είστε καλά, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που συμμετείχα σε αυτό το webinar. Ενημέρωση. Καλησπέρα πολύ για τη συμμετοχή. Σε αποδεσμεύουμε, εννοείται. Συγχαρητήρια για τη δράση για τον τηλεμαραθώνιο. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή, γιατί ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ με την καταστροφή που έγινε στην Εύβοια, οπότε σίγουρα θα υπάρξει συμμετοχή, πιστεύουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό. Καλή συνέχεια. Εμείς να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές, να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Μία άλλη ερώτηση, πολύ συχνή και την βλέπουμε και τώρα, είναι το πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής, να μπει στο μητρό των εθελοντών σας στην ΑΜΚΙΑΣΙΣ και να βοηθήσει στα projects που έχετε κατά καιρούς, είτε είναι emergency όπως είναι αυτό στην Εύβοια, είτε είναι κάτι άλλο που έχει μια μακροχρόνια διάρκεια. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάποιος από τους συναδέλφους. Εγώ θα σας πω ότι αν θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής, μπορεί να στείλει ένα email στο volunteers@iasismed.eu.
Και εννοείται εκεί θα το κατατοπίσουν για τα κάθε project που μπορούν να τρέχουν είτε εκείνη τη στιγμή, είτε οι δομές μας που είναι κάτι σταθερό. Γιατί όπως αναφέραν και οι προηγούμενοι εισηγητές και συνάδελφοι, έχουμε τόσα πολλά project που μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής και να λάβει μέρος εθελοντικά. Είτε αυτό είναι events με το Fabric Republic, είτε είναι να βοηθήσουν στην παρέμβαση στην κοινότητα με την παράδοση κάποιων τροφίμων, είτε είναι στο κομμάτι ψη που είναι στο κέντρο ημέρας ή σε άλλες δομές που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ψυχολογίας. Οπότε θα θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να στείλουν ένα email στο volunteers@easismed.eu αν ενδιαφέρονται, και από εκεί να ρωτήσουν για τα προγράμματα και τα project που μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο ελάχιστης απασχόλησης ενός εθελοντή στο φορέα σας? Ας πούμε για ένα μήνα, για παραπάνω. Δεν άκουσα εγώ, συγγνώμη, πλαίσιο. Αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο χρονικό απασχόλησης του εθελοντή στο φορέα. Αν θα πρέπει ας πούμε, να απασχοληθεί για ένα μήνα, για παραπάνω. Όχι, ο εθελοντής μόλις στείλει ένα email και αποφασίσει σε ποια δομή θέλει να πάει σε κάποιο project ή παύλα event, υπογράφει ένα συμβόλαιο εθελοντή, το οποίο ουσιαστικά απλά διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει είναι δωρεάν και τα σχετικά. Ο εθελοντής έρχεται όσες μέρες θέλει, για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Δεν του επιβάλλουμε σε καμία περίπτωση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το επιλέγει ο ίδιος, ανάλογα με το πρόγραμμά του και το χρόνο που διαθέτει για αυτό το πράγμα. Ωραία. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα από τους φοιτητές μας, γιατί πέρα από τη σχολή της ψυχολογίας που έχουμε και εκεί, σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον να συνεργαστούμε μαζί σας. Είναι πολύ δυστυχημένοι φοιτητές μας και σε άλλα θέματα, και στην ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, πρόσθεση του περιβάλλοντος. Και σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, έχουμε αρκετά δυστυχημένους φοιτητές, οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει και μεγάλη ανταπόκριση και σε αυτό, στο να υπάρξουν εθελοντές στο μητρό σας για διάφορες δράσεις. Μία άλλη ερώτηση είναι σχετικά με τη δράση που έχετε στο προσφυγικό και με τους ευάλωτους πληθυσμούς. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πρόγραμμα στο οποίο να μπορούμε να συμμετέχουν οι φοιτητές μας εθελοντικά, στήριζοντας ευάλωτες ομάδες, και όχι μόνο πρόσφυγες αποκλειστικά, αλλά και άλλες ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν ίσως ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όπως είπατε πριν. Πέρα από το, δεν μιλάω για την παρέμβαση στην κοινότητα, μιλάω για άλλες παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν από το φορέα. Σε αυτό το κομμάτι εννοείται ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε σε εθελοντικό κομμάτι και στις δομές ψυχικής υγείας, είτε είναι οικοτροφία, είτε είναι προστατευμένα, είτε ακόμα και το κοινωνικό εστιατόριο που έχει ξεκινήσει τώρα σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Ούτως ή άλλως στόχος μας είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή παροχή δράσεων και κοινωνικοποίηση των φερειμενών μας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει το κομμάτι της συμπερίληψης, της επανένταξης στην κοινότητα, να έχουν δυνατότητες και ευκαιρίες, όπως έχουμε όλοι, στο να ασχοληθούν με δράσεις, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, με το περιβάλλον, με τον πολιτισμό, με οτιδήποτε μπορεί να τους ενδιαφέρει. Οπότε, σαφώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε κάθε επίπεδο εθελοντικά, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα εθελοντών, ανάλογα και με την ειδικότητα, με τις ασχολίες που έχει ο κάθε εθελοντής και θα μπορούσε ίσως να προσαρμοστούν στα εκάστοτε προγράμματα, και κατόπιν συνεννόησης εννοείται της αντίστοιχης διεπιστημονικής ομάδας, προκειμένου να επιτεύξουμε και τους δικούς μας προσωπικούς στόχους και τα πλάνα που έχουμε για τους ωφελούμενούς μας, αλλά και ως δομές ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, Λέιρα. Μία ακόμα ερώτηση είναι σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχετε. Γιατί κάποιοι φοιτητές μας πρόσφατα είχαν συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus που είχατε οργανώσει. Εκεί η διαδικασία έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, είναι διαφορετική. Πώς μπορούν να συμμετέχουν?
Δεν είναι λίγες περιπτώσεις όπου πράγματι οι νέοι φοιτητές, αλλά οι νέοι στο σύνολό τους έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέσα από διαγωνισμούς οι οποίοι αναδεικνύονται και μέσα από την εφαρμογή του Connect Your City. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο φορέας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων και ιδιαίτερα των εθελοντών, πραγματοποιώντας έτσι, υλοποιώντας κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με μια μεταφορά, μια μετακίνηση σε μια πόλη, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν την ευκαιρία να ειδικευτούν και να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα, τα οποία αφορούν επιμέρους κομμάτια που έχουν να κάνουν είτε με το κομμάτι της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, είτε με τον αθλητισμό, είτε με την οικολογία και το περιβάλλον, είτε με θέματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών σε ένα ευρύτερο βαθμό. Οπότε θα έλεγα ότι μέσα από την εθελοντική δράση ενός εθελοντή έχει την ευκαιρία και ο ίδιος να αναπτύξει τις δεξιότητές του μέσα από τα εν λόγω ταξίδια. Παράλληλα, θα ήθελα να επισημάνω και ότι στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης των εθελοντών, η ΑΜ και η ΑΣΥΣ πραγματοποιεί και έρευνες οι οποίες σχετίζονται είτε με τις ανάγκες τοπικής κοινότητας είτε με άλλου είδους κέρια ζητήματα που χρήζουν εξωστρέφειας, κάτι με το οποίο έχουμε την χαρά να συνεργαζόμαστε και με το Mediterranean College και στα πλαίσια του οποίου φυσικά θα χαρούμε πολύ να έχουμε συνοδοιπόρους και νέους οι οποίοι θέλουν από την πλευρά τους να λάβουν μια εκπαίδευση πάνω στο κομμάτι της έρευνας αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ούτως ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Ιπποκράτη, για τις πληροφορίες. Τώρα έχω μία ακόμα ερώτηση. Μάλλον αυτό θα μας το απαντήσει η Χριστίνα, πιστεύω, γιατί αφορά το Faber Republic. Αναφέρθηκε πριν ότι μπορούν να αφήσουν τα ρούχα που δεν χρειάζονται οι φοιτητές στους κάδους στα κάμπουσεις των πόλεων που υπάρχουν στο Mediterranean College κάδι. Η ερώτηση είναι, αν κάποιος έχει ρούχα τα οποία δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και δεν θα πάνε απευθείας για καθαρισμό και τέλος πάντων να δοθούν να χαριστούν σε κάποια οικογένεια, θα μπορούσε να τα αφήσει στον κάδο για να ανακυκλωθούν και να γίνουν κάτι άλλο? Εννοείται. Συγκεκριμένα διάφορα που... Πάμε σε διάκοψα, Μάρθα. Εννοείται, μπορούν να αφήσουν είτε ρούχα τα οποία είναι σε κατάσταση να φορεθούν ξανά, είτε και ρούχα τα οποία είτε έχουν ένα μεγάλο λεκέ, γιατί να πούμε ότι ακόμα και τα ρούχα που είναι λερωμένα δεν τα δίνουμε στους συνανθρώπους μας, δηλαδή δίνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε σε καλύτερη κατάσταση. Όλα αυτά τα ρούχα που δεν μπορούν να φορεθούν ξανά, εννοείται εμείς τα αξιοποιούμε και τα μετατρέπουμε σε κάτι άλλο, όπως είπα και προηγουμένως, το πρόγραμμα είναι zero waste, οπότε δεν πετάμε τίποτα. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι φοιτητές που θέλουν να αφήσουν τα ρούχα τους, ότι φυσικά εννοείται μπορούν να αφήσουν και πιο παλιά ρούχα και ρούχα που είναι σε κατάσταση καλύτερη. Αξιοποιούμε τα πάντα. Τέλεια, πολύ καλό αυτό. Γιατί μπορεί κάποιοι να διστάσουν, να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση κάτι και να μην θέλουν να το αφήσουν εκεί. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση σχετικά με το Christmas Bazaar και με τα έσοδα. Επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό νωρίτερα και είπαμε ότι θα μπορέσουμε να εκθέσουμε και να πουλήσουμε κάποια αντικείμενα του Faber Republic. Η αλήθεια είναι ότι δεν αναφέρθηκα γιατί το ξέχασα, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε τώρα. Αναφέρθηκα εγώ στην αρχή. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτά θα πάνε για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε εκεί λίγο δύο λόγια να πούμε και γι' αυτό. Ναι, ουσιαστικά έχουμε ετοιμάσει τα Χριστούγεννα. Δεν έχει κλείσει ακόμα ημερομηνία, οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς πότε, αλλά σίγουρα θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Θα είμαστε με το Faber Republic και το Pop-Up Store. Είναι ουσιαστικά ένα κινούμενο περίπτερο που έχουμε με το Faber και πηγαίνουμε σε διάφορα event και δράσεις που κάνουμε για ενημέρωση. Θα είμαστε εκεί λοιπόν να σας δούμε από κοντά, να σας γνωρίσουμε. Θα συλλέγουμε ρούχα και εκεί, γιατί ένας κάδος δεν είναι ποτέ αρκετός. Θα έχουμε επίσης προϊόντα τα οποία θα είναι από ανακυκλωμένα υφάσματα, οπότε μπορείτε να τα δείτε και από κοντά.
να δείτε προκοντά τη δουλειά που γίνεται. Και φυσικά, όσοι θέλετε και μπορείτε να υποστηρίξετε το Fabric αγοράζοντας ένα τέτοιο προϊόν, είτε θα είναι κάτι χριστουγεννιάτικο, είτε μπορεί να είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα αξεσουάρ, μια κασετίνα, ένα μπρελόκ. Είναι όλα πολύ όμορφα δώρα που μπορείτε να κάνετε και σε φίλους, συγγενείς. Και όλα αυτά θα πάνε για την υποστήριξη του προγράμματος, το οποίο κατά συνέχεια πηγαίνουν για την υποστήριξη και ατόμων εργασίας που προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Πηγαίνουν στην υποστήριξη επίσης οικογενειών που θέλουν ρούχα, γιατί όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάνει το Fabric Republic είναι αφιλοκερδός, οπότε μέσα από την αγορά ουσιαστικά στηρίζεται την διαχείριση και την παράδοση του ρουχισμού στα άτομα που το έχουν ανάγκη. Και εννοείται βοηθάτε και το περιβάλλον, γιατί αγοράζοντας ένα προϊόν το οποίο έχει δημιουργηθεί από ανακυκλωμένα υφάσματα, σημαίνει ότι δεν αγοράζετε κάτι το οποίο είναι καινούριο, κάτι το οποίο έχει για να δημιουργηθεί, έχουν παραχθεί, μάλλον έχουν εξαγωγή μάλλον πολλά χημικά συστατικά για την παραγωγή ενός καινούριου προϊόντος. Και εννοείται δεν υπάρχουν άλλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς πρόκειται για ένα ύφασμα παύλα ρούχο, το οποίο ήταν ήδη παλιό χρησιμοποιημένο. Okay. Πολύ ωραία. Άρα, αγοράζοντας κάποιος ένα προϊόν του Fabric Republic, θα βοηθήσει το περιβάλλον, θα βοηθήσει κάποια οικογένεια από μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού ίσως, και σίγουρα θα βοηθήσει και το γενικότερο, ότι υπάρχει γενικότερο κοινωνικό όφελος από μια τέτοια δράση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, για τις πληροφορίες που είχες για το Fabric Republic και συγχαρητήρια ξανά για όλες τις δράσεις και δεν γνώριζα και για το κοινωνικό εστιατόριο. Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και σπουδαίο. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις εγώ. Από τους φοιτητές μας. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κάτι που ίσως ξεχάστηκε από την πλευρά σας. Αλλιώς νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι σε όλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισήγηση σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Η Μάρθα ήταν πολύ όμορφα στην παρέα σας. Εγώ προσωπικά δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εννοείται ότι οι περισσότερες πληροφορίες για το Fabric και για τη συνεργασία θα δείτε είτε στα social media Fabric Republic στο Facebook, Fabric Republic κάτω παύλα GR στο Instagram και στα website fabricrepublic.gr και στο online store fabricrepublic.store. Οπότε αυτά εγώ τα έχω πει όλα τώρα, είμαι καλυμμένη. Αν θέλει κάποιος από τους υπόλοιπους συζητητές να προσθέσει κάτι. Από μένα χαιρετίσματα πολύ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πραγματικά τη φιλοξενία σήμερα και να παροτρύνω όλους τους φοιτητές να μην διστάσουν, να δοκιμάσουν το να έρθουν σε επαφή με κάποια από τις δράσεις μας, από τις δομές μας, σε οτιδήποτε μπορεί και τους ίδιους να τους ενδιαφέρει, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Είναι πραγματικά μια άλλη διάσταση το να έρχεσαι σε επαφή με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μέσα από one-off δράσεις, είτε και μέσα από συνεχόμενα προγράμματα. Είναι αυτά που κερδίζεις και ως άνθρωπος, αλλά και ως επαγγελματίας, είναι τεράστια και οπότε πραγματικά τους προκαλώ να το δοκιμάσουν και να το ζήσουν. Και εγώ τώρα, από την πλευρά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για άλλη μια φορά το Mediterranean College που είχαμε την ευκαιρία μέσω αυτού να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν οι φοιτητές. Θα έλεγα ότι μέσα από τη συνεργασία μας έχω κατανοήσει ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ίδιων των φοιτητών, αλλά και στο να αναγνωρίσουν οι ίδιοι νέα ζητήματα και να στοχεύουν στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης και της αναγνώρισης νέων θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την πλευρά μου και παράλληλα συνοδεύοντας την επισήμανση της Χριστίνας σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα, θα ήθελα να προσθέσω ότι για την συμμετοχή ή για την ενημέρωση σχετικά με δράσεις που αφορούν την AMK ESS και το δίκτυο Κέντρο Νέων Connector City, οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα κοινωνικά δίκτυα του Κέντρου Νέων ή αντίστοιχα του φορέα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ από την πλευρά μου. Πολύ ωραία, Ποκράτη. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες φοιτητές μας και όλους εσάς από την ΙΑΣΙΣ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να ξαναπώ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ και όλο το κολέγιο για τη συνεργασία που θα έχουμε, που είχαμε και που θα συνεχίσουμε. Και να θυμίσω στους φοιτητές μας να μένουν συντονισμένοι στα social media του κολεγίου, πιο συγκεκριμένα στο Facebook με Terranian College μία λέξη και στο Instagram με Terranian κάτω παύλα College για να ενημερώνονται για μελλοντικές μας εκδηλώσεις που αφορούν όλα αυτά που συζητήσαμε και γενικότερα εκδηλώσεις στις οποίες θα συντονίσει το Terranian College. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για τη συμμετοχή σας. Και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνεργασία μας και στο έργο σας. Σε όλοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.